Μία συνέντευξη τώρα παραχώρησε ο διευθυντής ποδοσφαίρου του ΟΦΗ, ο κύριος Γιάννης Σαμαράς, τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Καλιακάκη, για το project που τρέχει στην ομάδα ποδοσφαίρου του ΟΦΗ. Μπορούμε να την παρακολουθήσουμε στο σύνολό της σήμερα, μέσα από την εκπομπή Κρήτη Σήμερα. Το οικοδόμημα του ΟΦΗ από την ποδοσφαιρική Σκοπιά είναι στις πλάτες ενός ανθρώπου που αγαπάει την ευθύνη. Ο Γιάννης Σαμαράς, από τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου σήμερα, δουλεύει ατέλειωτες ώρες στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο για τον ΟΦΗ του μέλλοντος. Για μια ομάδα πρότυπο με τις αρχές ή το DNA των κριτικών, αλλά και το βλέμμα στην εξέλιξη, μέσα από μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική προσέγγιση. Ο Γιάννης Σαμαράς, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, μίλησε στην Crete TV για το οικοδόμημα που χτίζεται σε στέρεες βάσεις, για το αθλητικό κέντρο που θα ανακατασκευαστεί πλήρως για να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας και έκανε τον απολογισμό της τελευταίας τριετίας, στέλνοντας μήνυμα για το μέλλον. Του φιλικού για τον Ευγένιο Γκέραρτ. Ακολούθησε τον Οκτώβριο του 2018 η μεγάλη αλλαγή σελίδας. Όταν ήρθατε τότε στο Ηράκλειο μετά από τόσα χρόνια, είχαν δρομολογηθεί εκείνες οι εξελίξεις του επόμενου χρόνου? Όχι. Ήταν κάποιοι μήνες αργότερα, 2-3-4 μήνες αργότερα. Το φανταζόσασταν όταν ερχόσασταν για το φιλικό εκείνο? Ήταν έξω από. Ούτε καν το σκεφτόμασταν. Αυτό ήταν μια. Το ξέρουμε, μια επιθυμία του Γιώργου. Αυτός κινητοποίησε όλο αυτό το project. Και έτσι φτάσαμε και στον κύριο Μπούση και φτάσαμε σήμερα να είμαστε όλοι εδώ, μετά από 2 χρόνια. Τώρα, αν πάτε το χρόνο πίσω, νομίζετε θα είχατε την ίδια σκέψη που είχατε τότε, ότι είναι ένα δύσκολο κομμάτι? Κοίταξε, όλα είναι δύσκολα. Το θέμα ήταν, το έχω πει και θα το λέω, ήταν αυτό που έπρεπε να βάλουμε σε μια σειρά στο να αντιμετωπίσουμε, είναι η νοοτροπία που θα βρίσκαμε. Ξέρω την ελληνική νοοτροπία, ξέρω πώς λειτουργούν και στην προηγούμενη ομάδα που δούλευα χρόνια. Είμαστε περισσότερο, με φόβιζε αυτό, η νοοτροπία μας της επόμενης μέρας. Όχι η νοοτροπία δικιά μας, που ξέρω ότι είναι σταθερή και αυτό είναι και έτσι πορευόμαστε και χρόνια. Είναι και στάση ζωής. Αλλά ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό το ιδέα και του κύριου Μπούση και του Γιώργου και ο Ηλίας και που είχαν όλο αυτό το, ξέρεις, στο να κάνουν πράγματα, στο να φτιάξουμε πράγματα και να δημιουργήσουμε πράγματα, είναι ό,τι πιο ωραίο. Ποια θα μπορούσε να είναι από τη δική σας πλευρά η αποτίμηση που κάνετε σε αυτή την τριετία τώρα, που κλείνει η τρίτη σεζόν για την ομάδα? Κοίταξε, αρκετά πράγματα πήγαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Κάποια πράγματα πήγαν πολύ πιο αργά από ό,τι περιμέναμε. Γενικά είμαστε σε ένα σωστό δρόμο, δύσκολο δρόμο, μέχρι που να φτάσουμε είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά να δούμε αυτό που θέλουμε. Αυτό είναι το. Και να δώσουμε αυτό που θέλουμε γενικά στο ποδόσφαιρο, σαν νοοτροπία, σαν συμπεριφορά, σαν αγωνιστική συμπεριφορά. Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω στο πλάνο που έχουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα μείναμε πολύ πίσω, όπως και σχεδόν όλος ο κόσμος. Περίοδος πανδημίας, περίοδος COVID. Και εκεί μείναμε. Μείναμε ο καθένας στο σπίτι του. Μπήκαν άλλες προτεραιότητες, μας αλλάξαν τη ζωή μας. Προσπαθήσαμε να μην χάσουμε, πολλά πράγματα και σαν ομάδα στην περίοδο του COVID. Είναι δύσκολα. Πιστεύω στο τέλος χρονιάς μόνο κερδισμένοι θα είμαστε από αυτή την. Για την επόμενη μέρα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Ο χώρος που βρισκόμαστε τώρα θα αλλάξει τους επόμενους μήνες. Θα είναι διαφορετικός. Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό? Αν δεν το δούμε στο επίσημο, ξέρεις, αυτό ξεκινάει και από τον πρόεδρο και ξέρεις, από όλους μας. Αν δεν το δούμε όλο να τελειώνει στα χαρτιά, δεν πρόκειται να ανακοινώσουμε τίποτα. Σίγουρα είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Πάρα πολύ καλό δρόμο. Εγώ ελπίζω και αύριο το πρωί να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και αυτό θα είναι και η επόμενη μέρα για την ομάδα που θα αλλάξει και επίπεδο.
πρέπει να κάνουμε πράγματα, πρέπει να φτιάξουμε πράγματα. Γι' αυτό και μετά από ένα χρόνο περίπου στο αγωνιστικό, γιατί είναι 2019, μετά το παιχνίδι play-off που παίξαμε 22 Μαΐου του 19 με Πλατανιά, όλα γίνανε πολύ γρήγορα. Γρήγορα οι μεταγραφές, γρήγορα να πάμε στην επόμενη, γρήγορα να κάνουμε το δικό μας, γρήγορα να... Ξέρεις, είχαμε την τύχη πέρυσι, μετά μπήκε COVID περίοδο, εκεί αλλάξαν πάλι τα σχέδια πάρα πολύ. Έπρεπε να μείνουμε σταθερά πάνω σε αυτό. Σίγουρα το πληρώσαμε και αγωνιστικά, αλλά βάζουμε και άλλες προτεραιότητες. Μακάρι να τα είχαμε όλα, και ποιος δεν τα θέλει να τα έχει όλα. Πέσαμε φέτος, είναι σαν να μην έχουμε τελειώσει. Το σταματήσαμε πέρυσι, με φέτος είναι, ξέρεις, έχει γίνει μια, αυτό, παιδιά ας πούμε δεν έχουν ξεκουραστεί καθόλου, παιδιά που είχαν μεγάλη αποχή από lockdown που είχαν γίνει από το Μάρτιο για 5-6 μήνες, μεταγραφές που ήρθαν το Σεπτέμβριο, όλη αυτή η μετάβαση όσο και σχεδιασμένο, όσο και προετοιμασμένος, αυτό το, η πανδημία μας πήγε πίσω, αυτό ήταν παντού. Μετά δεν είχαμε τύχει στους τραυματισμούς. Είχαμε 4 χιαστούς, ο Τσιλιανίδης, ο Νάμπι, ο Ρικάρντο, ο Βάς. Αυτό μας κόστησε. Μας κόστησε όχι μόνο στο να πάμε έξω να βρούμε και παίχτες, το οποίο θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το budget, το οποίο δεν ήταν καθόλου μέσα σε ένα σχεδιασμένο. Οι τραυματίες που είχαμε και με τον Νίκο τον Μαρινάκη και με τα παιδιά, και ήταν και τραυματισμοί οι οποίοι είναι για τουλάχιστον 8-10 μήνες έξω τα παιδιά. Όλο αυτό είχε να κάνει, ξέρεις, ποτέ δεν κάναμε μια προετοιμασία σωστά, ποτέ δεν αλλάζαν η ομάδα με τραυματισμούς κάθε εβδομάδα. Εκεί που περιμέναν να μπουν παιδιά μέσα και να αρχίσουμε να δουλεύουμε κανονικά, στο παιχνίδι που θέλουμε και στο ρυθμό που θέλουμε γι' αυτό, κάποιοι μέναν πάλι έξω. Γενικά αυτή η περίοδος, η πανδημία ήταν, ξέρεις, χρειάζεται και λίγο τύχη, αλλά έχουμε υπομονή και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε μέχρι τέλος σεζόν. Ποιο είναι το όραμά σας, το όνειρό σας για τον Όφη των επόμενων χρόνων? Το όραμα είναι ολονών, να αλλάξουμε επίπεδο σε, πρώτον, το λέμε από την πρώτη μέρα, εγώ θέλω να αλλάξω επίπεδο στις εγκαταστάσεις. Ακαδημία να έχει γήπεδα, η πρώτη ομάδα να έχει γήπεδα, να έχει εγκαταστάσεις, να έχει το σέρβις που πρέπει να έχει ο Όφη, να δίνει να είναι κάτι πολύ πολύ, πολύ μεγάλο, το οποίο θα μείνει για τα επόμενα χρόνια. Εκεί έχουμε επικεντρωθεί, ξέρεις, από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα, ξέρεις, βρισκόμαστε το 2021, τώρα μπαίνουμε, και θέλουμε να ακολουθήσουμε πράγματα που γίνονται σε άλλες χώρες, να το κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Αγωνιστικό θα πάρει χρόνο, ήδη έχουμε ξεκινήσει καλά πέρυσι, ξέρεις, με τον τρόπο που παίζαμε, με τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε. Θα πάρει χρόνο μέχρι να φτάσουμε να το πάμε εκεί που θέλουμε. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ξέρω ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα, αλλά προχωράμε, γιατί κάθε μέρα δουλεύουν τα παιδιά προπονητής και τα παιδιά δουλεύουν με πολύ συνέπεια, με πολύ αφοσίωση, με πολύ... Τα προβλήματά μας, εντάξει, είναι μέρος της ζωής μας, θα πρέπει να πάμε, όσο και να πονάνε κάποια πράγματα, ξέρεις, αυτό και λέγαμε, μήπως θα ήμασταν καλύτερα αν είχαμε άλλους 4-5 πόντους, και αυτό για μένα είναι να υπάρχει νοοτροπία. Σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε άλλους 5 πόντους και σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε άλλες 2 νίκες και πάει λέγοντας. Αλλά για μένα είναι το πιο σημαντικό να είναι να υπάρχει μια υγεία μέσα στην ομάδα, παίχτες, προπονητή, στην καθημερινότητα, στο staff, και να προχωράμε. Έχετε πει ότι η έξοδος στην Ευρώπη ήρθε νωρίτερα από ό,τι σας το περιμένατε ή το σχεδιάζατε. Κάπου αυτό ήταν και πρόσθεσε άγχος, λίγο παραπάνω πίεση? Προσωπικά σε εμάς όχι. Εμείς είμαστε και λίγο μαθημένοι τώρα σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι Ευρώπη και περισσότερο καιρό. Λέγαμε το Γενάρη, ας πούμε, το θυμάστε όλοι καλά. Λέμε δεν θα βγούμε Ευρώπη, θα βγούμε, δεν θα βγούμε, θα βγούμε, γιατί είχαμε κάνει 2 ήττες. Okay. Είναι μέρος της ζωής μας. Αν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό και θέλεις να φτάσεις κάπου,
θα πρέπει να περάσει διαδικασίες. Δεν είναι εύκολα. Ξυπνάω μια μέρα και βγαίνω πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Εγώ χάρηκα πέρυσι, γιατί είχα πει και σε φίλους μου, είχα πει ότι είναι πολύ ωραίο το συνέστημα που μας δώσαν οι παίχτες μαζί με τον προπονητή, προπονητής και παίχτη, και παίχτες, ότι θα βγούμε, δεν θα βγούμε Ευρώπη. Κάτι το οποίο ήταν ένα εντελώς ξεχασμένο πράγμα. Και ήταν ωραίο το συνέστημα να φεύγω από το γήπεδο να λέμε θα βγούμε, δεν θα βγούμε. Κάποιοι λέγανε δεν θα βγούνε, ο άλλος δεν θα βγούνε. Εμένα μου άρεσε όλο αυτό. Και έτσι θα πρέπει να σκεφτόμαστε. Ξέρεις, κάθε μέρα να μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και να σταθεροποιήσουμε λίγο να σταθεροποιηθούμε αγωνιστικά για τα επόμενα χρόνια. Το πρώτο πράγμα, αυτό που λέμε εδώ από μέσα, που λέγαμε, είναι να μείνουμε για πολλά χρόνια μέσα στη Λίγκα. Στη Super League, να μείνουμε, να μας γνωρίσουν πάλι, να πει, α, εδώ είναι και Όφη, εδώ είναι αυτό, έτσι παίζουμε, έτσι μιλάμε. Δηλαδή, πάλι να αποκτήσουμε, ξέρεις, και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και το εισπράττουμε ανά την Ελλάδα που πάμε, ξέρεις. Είναι δύσκολο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια νοοτροπία άλλη εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά το απολαμβάνουμε και ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς και πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά είναι μέρος της ζωής μας. Άρα στόχος είναι η εδραίωση σε αυτές τις θέσεις των play-off ή κοντά σε αυτές? Ναι, η εδραίωση είναι να μένουμε για πολλά χρόνια, να μείνουμε πολλά χρόνια στη Λίγκα. Να μείνουμε για τα επόμενα 100 χρόνια. Ξέρεις, να μην η ομάδα ξαναμπεί σε άλλες περιπέτειες. Και αυτός είναι ο στόχος και να φτάσει και η Ακαδημία κάποια στιγμή που τώρα δεν έχουμε. Ξεκινήσαμε πέρυσι Σεπτέμβριο για πρώτη φορά να έχουμε 5 τμήματα η ομάδα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε, γιατί έγινε και η διακοπή με το COVID. Μετά ξαναγυρίσαμε, ξανά διακοπή, άρα βρισκόμαστε 14-15 μήνες με την Ακαδημία, που τα παιδιά, ξέρεις, περισσότεροι ήταν στο σπίτι τους παρά στο γήπεδο. Και εκεί θέλουμε να δούμε για τα επόμενα 2-3-4 χρόνια, να πούμε στα επόμενα 2-3-4 χρόνια, να δούμε πού βρισκόμαστε πραγματικά σαν Ακαδημία. Συμφωνείτε με αυτούς που λένε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια συνέχεια της νοοτροπίας, της αλλαγής που έφερε ο Ευγένιος Γκέραρτ? Νομίζω ο Ευγένιος, άμα ήταν εδώ, θα τα ίδια πράγματα και θα συμφωνούσε και θα υποστήριζε. Νομίζω όλος ο κόσμος, ο υγιής κόσμος, ξέρεις, το υποστηρίζει, το βλέπει, το νιώθει. Εμείς από μέσα το νιώθουμε, όλοι το βλέπουν. Αυτοί που έχουν πραγματικά ποδοσφαιρική υγεία και αθλητική παιδεία, δηλαδή, το καταλαβαίνουν. Ότι, εντάξει, σίγουρα για να διανύσεις όλη αυτή τη διαδρομή χρειάζεται κόπος, χρειάζεται, ξέρεις, να έχεις δύναμη. Κάτι που σίγουρα θα συμφωνούσε και ο Έγκης σε αυτό το πράγμα, ξέρεις. Πρέπει να παλέψει για χρόνια και εμείς τότε για πολλά χρόνια δεν βγαίναμε κάθε χρόνο Ευρώπη. Βγαίναμε εκεί, βγήκαμε δεύτερη, μετά βγαίναμε τρίτη, πέμπτη, έβδομη, όγδοη, ξέρεις. Αλλά πάντα ήσουν εκεί, ξέρεις, πάντα ήσουν εκεί και ήσουν ανταγωνιστικός και πραγματικά σε υπολογίζαν όλοι, ξέρεις. Αυτό θέλουμε πάλι, αλλά αυτό παίρνει πολύ καιρό. Σίγουρα έχουν γίνει βήματα πολύ γρήγορα και γι' αυτό και μας δίνει και λίγο τη χαρά να όλο αυτό το πράγμα να έχουμε υπομονή, να έχουμε τη δύναμη να συνεχίζουμε.